μια παραγωγική επίσκεψη του Υπουργού του κ. Τριαντόπουλου, ο οποίος αναφέρθηκε στα μέτρα τα οποία έχει λάβει η κυβέρνηση για την αποκατάσταση των πληγισσών περιοχών από την πυρκαγιά του καλοκαιριού, καθώς επίσης μίλησε και για ένα αναπτυξιακό σχέδιο το οποίο θα εκδημονήσει η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να ανατάξει τα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν από τις πυρκαγιές στην περιοχή, αλλά και να δώσει νέα κίνητρα ανάπτυξης. Ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι τον επόμενο μήνα θα έρθει ξανά στην περιοχή, πρώτον για να παρακολουθήσει την μέχρι σήμερα εξέλιξη και πορεία των έργων και να δούμε τι χρειάζεται περαιτέρω να γίνει, έτσι ώστε να επανέλθουμε ξανά στην λειτουργία του τόπου μας και της κοινωνίας στα επίπεδα που ήταν πριν τις πυρκαγιές. Σήμερα βρεθήκαμε στο Δήμο Δωρίδος μαζί με τον βουλευτή, τους εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης από την πρώτη και δευτέρου βαθμού, όπου είχαμε σύσκεψη για τα ζητήματα της αποκατάστασης και στήριξης μετά τις πυρκαγιές του καλοκαιριού. Ουσιαστικά παρακολουθούμε από την πρώτη την υλοποίηση των μέτρων, μέτρα τα οποία υλοποιούνται, στηρίζοντας την τοπική αυτοδιοίκηση με έξτρα χρηματοδότηση όπου αυτό επιτρέπεται, και θα συνεχιστεί και την επόμενη περίοδο τόσο προς την περιφέρεια όσο προς τους Δήμους, ενώ ενημερώσαμε και τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση των μέτρων στήριξης των ιδιωτών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Παράλληλα, είχαμε την ευκαιρία μαζί με τον βουλευτή να συζητήσουμε και μια σειρά από μέτρα ευρύτερης ενίσχυσης των αναπτυξιακών προοπτικών της περιοχής, που προωθούνται όλη αυτή την περίοδο από την κυβέρνηση και θα ενισχυθούν και την επόμενη περίοδο σε μια φάση υλοποίησης μέτρων ευρύτερης ανασυγκρότησης μετά από μια φυσική καταστροφή. Ευτυχήσαμε να έχουμε μαζί μας τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τριαντόπουλο, ο οποίος μετά από σχετική ενημέρωση και πρόσκληση του βουλευτή μας, του κύριου Μπούγα, επισκέφθηκε την περιοχή. Είναι αυτή η επίσκεψη μια συνέχεια της συνεργασίας που έχουμε, γιατί ο κύριος Τριαντόπουλος είναι αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής και ενίσχυσης των περιοχών που επλήγησαν από φυσική και που πλήγονται από φυσικές καταστροφές. Έχουμε λοιπόν αναπτύξει μια συνεργασία εδώ και αρκετούς μήνες και αυτή η επίσκεψη έδωσε την ευκαιρία σε εμάς αφενός με να επικαιροποιήσουμε τα δεδομένα που έχουμε σε σχέση με το τι έχει γίνει και το τι χρειάζεται ακόμα να γίνει στην περιοχή μας και να δούμε και σε δεύτερο χρόνο ή μάλλον ο χρόνος έφτασε τις δράσεις που αναλαμβάνουμε και στις οποίες θα μας στηρίξει και σε αυτές την προετοιμασία μας, την καλύτερη δυνατή προετοιμασία μας για την επόμενη αντιπυρική περίοδο η οποία ξεκινάει σε λίγους μήνες. Άρα ήταν μια γόνιμη συνάντηση, γόνιμη συζήτηση. Τέθηκαν πολλά ζητήματα και βέβαια κορυφώθηκε με την αυτοψία που έκανε ο Υφυπουργός σε συγκεκριμένα σημεία της καμένης περιοχής και κατάλαβε καλύτερα το μέγεθος των προβλημάτων, έδειξε μεγάλη κατανόηση ούτως ή άλλως και αποκομίσαμε μια δέσμευση για επόμενη χρηματοδότηση. Άλλωστε έχουμε πάρει κάποιες χρηματοδοτήσεις μέχρι τώρα από την αντίστοιχους κωδικούς πληρωμών για αυτές τις αποκαταστάσεις των ζημιών. Είναι μια διαδικασία που είναι ανοιχτή. Θα πάρουμε την επόμενη δόση και εκείνο που ζητήσαμε έτσι για να έχετε μια εικόνα είναι ότι θέλουμε κάποια χρήματα για παραπάνω εξοπλισμό, παραπάνω υδροφόρες, οχήματα μεταφοράς νερού και πόσιμου υδατός, γιατί το καλοκαίρι που έχουμε φωτιές που πρέπει να ενισχύουμε την πυροσβεστική υπηρεσία ή και καλά είναι να μην συμβαίνει αυτό την ώρα της φωτιάς, αλλά σε κάθε περίπτωση, ακόμα και για πρόληψη, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε την πυροσβεστική υπηρεσία. Ταυτόχρονα, ο Δήμος έχει πάρα πολλές ανάγκες για να ενισχύει πολλές κοινότητες με νερό πόσιμο, καθότι η λειψιδρία των τελευταίων χρόνων, τα καλοκαίρια, μας έχει δημιουργήσει σειρά προβλημάτων. Όταν λοιπόν χρειάζεσαι ταυτόχρονα να πας σε 10-15 χωριά νερό την ίδια μέρα και ταυτόχρονα πρέπει να υποστηρίζεις πυροσβεστικά κλιμάκια, που είναι είτε σε επιφυλακή είτε σε επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Όπως επίσης αντίστοιχα προβλήματα έχουμε με σκαπτικά μηχανήματα, τα οποία επιχειρούν πάντα και βοηθούν στο έργο της κατάσβεσης. Έγινε εκτενής κουβέντα και για την αποζημίωση των ιδιωτών, για τα αγροκτήματα, για τις κατοικίες, για περιουσιακά στοιχεία και πρέπει να επισημάνω εδώ ότι η αρρωγή, για η κρατική αρρωγή
σε αυτές τις δράσεις και προς τους ιδιώτες, μπορώ να πω ότι ήταν πιο άμεση και πιο γρήγορη από τις υπόλοιπες παρεμβάσεις που κάναμε. Νομίζω ότι ήταν μια γόνιμη συζήτηση, έτσι την είδε και ο Υφυπουργός, και απλά τι κάνουμε, επικαιροποιήσαμε τα δεδομένα που έχουμε και που μας έδωσε και που του μεταφέραμε αφενός και αφετέρου. Αύριο, να σας ενημερώσω από τώρα, ότι αύριο έχουμε την πρώτη διαδικτυακή συνεργασία για τα περαιτέρω, για τα από εδώ και πέρα τι μπορούμε να κάνουμε. Θέλω να ευχαριστήσω τον βουλευτή, τον κύριο Μπούγα, να ευχαριστήσω όσους συμμετείχαν στην συζήτηση και από άλλες παρατάξεις και από του Δημοτικού Συμβουλίου και από άλλους φορείς, τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Τοδελμούζο, αλλά και τους υπηρεσιακούς παράγοντες για αυτή τη συνεργασία που, ξαναλέω, είναι ανοιχτή, είναι ζωντανή. Βέβαια, τέθηκαν και άλλα ζητήματα και γενικότερα για την περιοχή, αλλά σε σχέση με την αντιπυρική προστασία, ένα μεγάλο ζήτημα είναι αυτό που, και θέλω να ενημερώσω με την ευκαιρία και που μου δίνεται και από το δικό σας κανάλι, ο κόσμος θα πρέπει να βοηθήσει να καθαρίσει τα οικόπεδά του, τις γειτονιές του, μέσα σε κάθε χωριό και σε κάθε πόλη παντού, ώστε να είναι το κύριο μέσω θωράκισης για τη φωτιά, είναι ο καθαρισμός των οικοπαίδων. Και αν πούμε ότι έχει δεκάδες κάθε χωριό, θα να πει ότι ο Δήμος έχει χιλιάδες οικόπεδα που πρέπει να καθαρίζονται. Αυτό λοιπόν ζητήσαμε την αρρωγή του Υπουργού να αλλάξει λίγο το νομικό πλαίσιο, να γίνουν τα πράγματα λίγο πιο ξεκάθαρα και πιο εύκολα στη διαχείριση, ώστε να μπορούμε να παρέμβουμε, ξαναλέω σχετικά πιο εύκολα, να καθαρίζονται τα οικόπεδα μέσα στους οικισμούς, που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και που δεν αντιμετωπίζεται πολύ εύκολα. Και ένα τελευταίο θέμα που, από τα τελευταία μεγάλα θέματα που βάλαμε, είναι κάτι που το έχουμε συζητήσει ξανά με την κυβέρνηση και με τον βουλευτή, η ίδρυση και λειτουργία πυροσβεστικού κλιματίου, εξοπλισμένου, καλά οργανωμένου, σε χώρο που διαθέτει ο Δήμος, υποδομές που διαθέτει ο Δήμος, στην Ερατινή. Η περιοχή μας υποστηρίζεται πυροσβεστικά από τις υπηρεσίες της ΙΤΕΑΣ και της ναυπάκτου, όμως είναι μεγάλη απόσταση μεταξύ των δύο πόλεων αυτών, και επειδή η Ερατινή είναι στο κέντρο και έχουμε αρκετές φωτιές στατιστικά στο παραλιακό μέτωπο, κρίνουμε και κρίνεται απαραίτητο και από υπηρεσιακούς της πυροσβεστικής παράγοντες η λειτουργία ενός μιας μονάδας καλά οργανωμένης, στελεχωμένης και εξοπλισμένης στην Ερατινή. Είναι κάτι το οποίο το βλέπει και ο βουλευτής, το έχουμε θέσει και σε άλλους υπουργούς, το θέσαμε και τώρα και ελπίζουμε ότι από το επόμενο καλοκαίρι θα έχουμε αίσια έκβαση και θα υπάρξει και αυτή η καινούργια οργάνωση, η καινούργια υπηρεσία, η καινούργια δομή που θα μας θωρακίσει, θα μας βοηθήσει ακόμα περισσότερο στην προετοιμασία μας απέναντι στον κίνδυνο της φωτιάς.